Σήμερα είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που φιλοξενούμε τον Κώστα Αρκουδαία με ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Εκδόθηκε στο τέλος του 2015, το «Χαμένο Νόμπελ» από εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι μια αληθινή ιστορία και αφορά στη ζωή του Νίκου Κατσατζάκη. Θα πω μόνο πολύ λίγα λόγια για να γνωρίσουμε και το συγγραφέα μας όσοι δεν τον ξέρουμε. Ο Κώστας Αρκουδαίας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, την καθαρά Δευτέρα. Έπειτα από περιπλανήσεις επέστρεψε στην πρωτεύουσα και εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, που εργάζεται και μέχρι σήμερα. Δημοσίευσε για πρώτη φορά το 1986 τη συλλογή ιστοριών «Aston Bob Marley να περιμένει». Μέχρι στιγμής έχει εκδώσει 8 μυθιστορήματα, 2 νουβέλες, 2 συλλογές διηγημάτων, το «Απάνθισμα μικρών κειμένων», τα «Συγκλάκια» όπως τα έχει ονομάσει, και το παραμύθι «Πολύχρωμη Σβούρα». Το «Χαμένο Νόμπελ», όπως προανέφερα, μια αληθινή ιστορία, είναι η τελευταία του δουλειά, την οποία σήμερα έχουμε την τιμή να μας παρουσιάζει στο Βιβλιοπολίς. Καταγωγή μου είναι από την Πολιάνα της Μεσσηνιακής Μάνης. Είναι το τελευταίο χωριό πριν από το Ίτυλο, όπου ξεκινάει η Λακωνική Μάνη. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι και οι δύο από την Πολιάνα της Μεσσηνιακής Μάνης και όλα μου τα παιδικά χρόνια τα πέρασα σε αυτό τον τόπο. Κατεβαίναμε κάθε καλοκαίρι κάτω, έτσι το ονομάζαμε, και στη συνέχεια πηγαίναμε, νοικιάζαμε ένα σπίτι στη Στούπα και κάναμε εκεί τα μπάνια μας, γιατί η Πολιάνα είναι ορεινό χωριό. Εκεί λοιπόν ήρθα σε πρώτη φορά σε επαφή με τον Νίκο Κατσατζάκη, δηλαδή στην Στούπα, συγκεκριμένα στην παραλία της Καλογριάς. Υπάρχει η σπηλιά του Κατσατζάκη, υπάρχει το σπίτι του Κατσατζάκη και υπάρχει φυσικά και το λιγνητορυχείο που διατηρούσαμε μαζί με τον Ζορμπά, γιατί ως γνωστόν ο Ζορμπάς γράφηκε στην Μάνη, αλλά ο συγγραφέας μετέφερε τη δράση του στην Κρήτη. Όλα αυτά λειτουργήσαν κάποια στιγμή, πώς να το πω, προσθετικά, και έφτασα κάποια στιγμή να αρχίσω να κάνω αυτή τη μελέτη, το «Χαμένο Νόμπελ» για τον Κατσατζάκη. Αυτή τη στιγμή το βιβλίο γνωρίζει αρκετά μεγάλη επιτυχία, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Άγγιξε πάρα πολύ κόσμο, γιατί ήρθε να καλύψει ένα κενό, νομίζω, στη βιβλιογραφία τη σύγχρονη, αλλά και ένα ιστορικό κενό. Και κάποιοι λένε ότι ήρθε και να διορθώσει και μια αδικία για το ότι ο Κατσατζάκης δεν βραβεύτηκε με Νόμπελ. Αυτό που έχω να προτείνω στο κανάλι σας και να πω είναι το εξής, ότι ο Κατσατζάκης με τον Σκελιανό κατέβηκαν στη Μεσσηνιακή Μάνη, στην Καλογριά, το 1917, και εκεί ο Κατσατζάκης έκανε αυτό τη φοβερή κατασκευή, ένα κρεβάτι που ήταν το μισό μέσα στη θάλασσα, μισό στη στεριά, και κάθονταν εκεί και συζητούσαν με τον Κατσατζάκη και κατέβηκαν και οι γυναίκες τους, η Εύα Πάλμερ και η Γαλάτια Κατσατζάκη μαζί με την Μαρίκα Κοτοπούλη. Αυτή η συντροφιά έμεινε αξέχαστη στα μέρη αυτά. Του χρόνου, το 2017, έχει οριστεί έτος Κατσατζάκη. 1917-2017, 100 χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και εμείς να αποδώσουμε κάποιο φόρο τιμή σε αυτό, να γράψουμε κάποια κείμενα. Εγώ έχω γράψει ούτως ή άλλως στο «Χαμένο Νόμπελ». Υπάρχουν και εδώ συγγραφείς σήμερα που έχουν γράψει αυτά και μπορούν να υπάρχουν και ανέκδοτα κείμενα, να τα συγκεντρώσουμε σε έναν τόμο και να κυκλοφορήσει εδώ στο όμορφο βιβλιοπωλείο της, εδώ στο Βιβλιοπόλης. Οι μέρες μας είναι πάρα πολύ διαφορετικές σε σχέση με τότε. Ο Κατσατζάκης διεκδίκησε το βραβείο Νόμπελ για 11 ολόκληρα χρόνια, από το 1946 μέχρι το 1957. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα βυθιζόταν στον εμφύλιο πόλεμο και στη συνέχεια προσπαθούσε να βγει από τον εμφύλιο. Αν η Ελλάδα κέρδιζε το Νόμπελ, θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα, κατά τη γνώμη μου, κυρίως σε ηθικό επίπεδο. Θα ήταν μια μεγάλη ένεση αισιοδοξίας, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Σήμερα οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Η δική μου γενιά, η νέα γενιά των λογοτεχνών, είναι περισσότερο κλεισμένη στον εαυτό της. Δεν δημιουργούνται ρεύματα. Δεν υπάρχει ένα ρεύμα ανάλογο, για παράδειγμα, όπως ήταν στη δεκαετία του 30, όπου υπήρχαν ο Σεφέρης, ο Ελίτης, όλοι αυτοί. Νομίζω ότι έχουμε κλειστεί στον εαυτό μας και ίσως τώρα, μετά την οικονομική κρίση, να είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο ρεύμα, που να βασίζεται στην ιστορία και την ελληνική παράδοση, διατηρώντας ωστόσο τη μεγάλη κατάκτηση του νέου ελληνισμού, που είναι η πολυσπερμία αυτή, ο κοσμοπολιτισμός που υπάρχει. Ένα συνδυασμός και των δύο δηλαδή.
είμαστε εκτός και δεν φαίνεται να παίζουμε και σοβαρά στις υποψηφιότητες, γιατί αν εξετάσει κανείς τις υποψηφιότητες τα τελευταία χρόνια, δεν θα δει ελληνικό όνομα να παίζει σοβαρά, παρά μόνο κάποια στιγμή ακούστηκε πριν από 3-4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα της Κικής Δημουλά, ίσως να μην διορθώσει κιόλας. Αλλά το γιατί δεν παράγουμε μεγάλου διαμετρήματος συγγραφείς είναι κάτι που φυσικά πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι. Ωστόσο, για να επανέλθω στον Καζαντζάκη, ο Καζαντζάκης πρέπει κατά κάποιο τρόπο να γίνει η σημαία εκείνη, δηλαδή το ρημουλκό που θα σύρει τους νεότερους, γιατί ο Καζαντζάκης έχει μεταφραστεί και κυκλοφορεί, έχει περισσότερες από 1000 εκδόσεις σε όλο τον κόσμο. Δείτε τι κάνουν, για παράδειγμα, οι Πορτογάλοι με τον Πεσόα. Τον έχουν κάνει σημαία τους. Έχει σύρει νεότερους λογοτέχνους όπως ο Σαραμάγκου, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ, θυμίζω. Εμείς δεν κάναμε κάτι αντίστοιχο με τον Καζαντζάκη. Αντίθετα, του γυρίσαμε τα νότα, του στρέψαμε την πλάτη. Οι πανεπιστημιακοί και οι διανοούμενοι, ο κύκλος των διανοούμενων, δεν ασχολήθηκαν σχεδόν καθόλου μαζί του. Και ήρθε τώρα το βιβλίο αυτό, το χαμένο Νόμπελ, να ξυπνήσει κάποιες κοιμισμένες συνειδήσεις και να ξαναρχίσει να συζητάτε το όλο θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε εδώ για να παρουσιάσω τον συγγραφέα Κώστα Αρκουδέα και το εξαίρετο βιβλίο του, το χαμένο Νόμπελ, μια αληθινή ιστορία. Πιστεύω πως υπήρχε ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία που ήρθε να το καλύψει αυτό το βιβλίο. Ο Κώστας Αρκουδέας έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στον χώρο της λογοτεχνίας. Από το 1986, οπότε και δημοσίευσε τη συλλογή ιστοριών Άστρον Μπομπ Μάρλι να περιμένει μέχρι σήμερα, το χαμένο Νόμπελ, μια αληθινή ιστορία, που είναι και η τελευταία του δουλειά, έχουμε μεσολαβήσει 30 χρόνια και 18 βιβλία. Δίνεται η εικόνα μιας Ελλάδας που σπαράζεται από τα εμφύλια πάθη, τα οποία ισχωρούν και διαβρώνουν και τον χώρο της λογοτεχνίας, με καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα σε διεθνές επίπεδο. Μιλάει για την Ελλάδα που καταφέρεται και βυσοδομεί ενάντια στα παιδιά της, που κατατρώει και τις ίδιες τις άρκες της. Η αφηγηματική δυνότητα του συγγραφέα μας κρατάει σε εγρήγορση, σαν να διαβάζουμε το πιο συναρπαστικό suspense, γιατί διαθέτει τη δύναμη και την αυθεντικότητα που μόνο η αληθινή ζωή προσφέρει.